αγαπητοί αντιδήμαρχοι, αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι των τοπικών ενωτήτων, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σήμερα στο αντάμωμα για να υποδεχτούμε με ελπίδα το καινούριο χρόνο το 2017. Σας εύχομαι να έχετε πάνω απ' όλα υγεία, προκοπή σε εσάς και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Εκφράζω και τις θερμές ευχές μου στους συμπατριώτες μας όπου γης και αν βρίσκονται. Μπορεί να είναι, να μην είναι κοντά μας, αλλά ο νους τους και η καρδιά τους είναι κοντά μας. Με την ευκαιρία αυτού του χαιρετισμού θέλω να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω τους αντιδημάρχους, τους προέδρους των τοπικών ενωτήτων, τους προέδρους των νομικών προσώπων για τον καθημερινό αγώνα που κάνουν προκειμένου αντάξια να σταθούμε κοντά στους ανθρώπους που μας εμπιστευθήκανε και σήμερα έχουμε διανύσει ήδη 2,5 έτη το μισό της θητείας μας. Τα προβλήματα, όπως ξέρετε, είναι πολλά, η καθημερινότητα δύσκολη, τα οικονομικά του Δήμου πάρα πολύ δύσκολα. Κάθε μέρα και ένα πρόβλημα. Είμαι αισιόδοξος όμως ότι στη λήξη της θητείας μας, την ώρα που θα κάνουμε λογαριασμό, την ώρα που θα γίνει η απογραφή των πεπραγμένων, θα έχουμε ένα θετικό έργο να παρουσιάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που μας τιμήσανε. Ζούμε προβλήματα. Οι πληγές από τους σεισμούς δεν μας έχουν ακόμα. Οι πληγές είναι ανοιχτές. Τα έργα είναι όλα σταματημένα. Ελπίζω σε αυτά τα 2,5 χρόνια να βρούμε το βηματισμό μας, η κυβέρνηση να βάλει λεφτά μέσα στους κωδικούς, να προχωρήσουν όλα. Έχουμε μια άψογη συνεργασία με την περιφέρεια, διότι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε, όπως και στην Γενική Συνέλευση επάνω στην Αθήνα, στην ΕΤΑ, που ήταν όλοι οι περιφερειάρχες εκεί, και όλοι οι ΚΕΔΕ και όλοι εμείς οι πρόεδροι των ΠΕΔ, αφήσαμε ένα στίγμα να καταλάβουμε όλοι ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε ούτε εμείς, ούτε η πρωτοβάθμια, ούτε η δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση μόνη της. Τα προβλήματα, όπως σας είπα, είναι πολλά. Από εδώ και πέρα, πρέπει να ξέρετε ότι τα προβλήματα μεγαλώνουν, διότι μείνανε 2,5 χρόνια, όπως σας είπα προηγουμένως, και πρέπει να αφήσουμε την πινελιά μας. Είμαι αισιόδοξος, διότι όλοι οι εφημερών αγωνίζεστε και εγώ, όπως βλέπετε, όσες ώρες μπορώ περισσότερο είμαι στο Δημαρχείο, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά που έχει ανάγκη η κοινωνία. Και η κοινωνία έχει απαιτήσεις, είμαστε να είμαστε κοντά στις απαιτήσεις, να είμαστε κοντά τους. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, γιατί είναι η μέρα χαιρετισμού. Ελπίζω να απολαύσουμε εδώ το έργο του που κανόνισε ο Άγγελος ο Κωνσταντάκης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΚΕ, με τις φιλαρμονικές μας εδώ και να περάσουμε καλά. Καλή συνέχεια, χρόνια πολλά, υγεία και καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά.